Σε νέα πρόκληση προχώρησε ο Πρωθυπουργό των Σκοπίων, Χριστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίο θα δώσει το παρόν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, καθώ χρησιμοποιήσει το όνομα Μακεδονία, χωρί τον γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρεια, που επιβάλλει η συνθήκη των Πρεσπών. Ο Μίτσκοσκι σε βίντεο σκοπημένο μήνυμά του από την Ουάσιγκτον αναφέρει. Αυτό που θέλω επίση να σημειώσω είναι ο μεγάλο αριθμό δημερών συναντήσεων που θα έχω τι επόμενε ημέρε με ηγέτε κρατών που είναι μέλη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ακόμη, θα έχω συναντήσει με επιχειρηματικού κύκλου εδώ στη ΣΥΠΑ, όπου θα παρουσιάσω τι δυνατότητε που προσφέρει η Μακεδονία για επενδύσει, δήλωσε ο ίδιος και συνεχίζει. Θα αναγγείλω ακόμη μια νέα ξένη επένδυση από μια εταιρεία που είναι μεταξύ των 500 μεγαλύτερων εδώ στη ΣΥΠΑ, νέε επενδύσει δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και νέε θέσει εργασία για του πολίτε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα τη νέα κυβέρνηση στη Μακεδονία. Θα ήθελα επίση να αναφέρω ότι θα αξιοποιήσω τι επόμενε ημέρε στη Νέα Υόρκη για να συναντηθώ με τη μακεδονική διασπορά, του Μακεδόνε Ομογενεί. Σημειώνει ο Χριστιαν Μίτσκο στο μήνυμά του αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα περισσότερο από το να παρακαλάει την κυβέρνηση των Σκοπίων να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών.